στο ακροπολείο του Λούτα και πάω να πάρω το γουρνόπουλο. Έτσι, κοιτάξτε να δείτε ένα baby pork που έχω εδώ. Δίνω μου. Τέλεια. Να σε παρακαλέσω να μου κόψεις την κάτω μεριά από τα πόδια και τα τέσσερα. Μικράκι, ωραίο. Τέλεια. Αχ. Γάλακτος. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Ρίξτε του μια ματιά γύρω-γύρω. Δηλαδή τι πρέπει να προσέξουμε. Ξέρετε, καμιά φορά το γουρνόπουλο έχει τριχούλες επάνω κτλ. Ρίξτε του μια ματιά. Θέλω να του ρίξω και εγώ μια ματιά. Και θα δείτε ακριβώς, ναι, τι θα κάνουμε. Εντάξει, εσείς δεν χρειάζεται να έχετε τέτοια εργαλεία όπως έχουμε εμείς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γκαζάκι που φτιάχνετε τον ελληνικό καφέ. Δεν χρειάζονται δηλαδή όλα αυτά. Βλέπετε, καλό είναι να το. Όπου μαυρίζει, έχει τριχούλες. Ωραία. Εντάξει, σας είπα ότι δεν χρειάζεται να έχετε τέτοια εργαλεία. Τα αυτάκια, για να μην σας καούν μέσα στο φούρνο, τυλίξτε τα με ένα αλουμινόχαρτο. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Πω, καλά, φρεσκότατο. Φαίνεται εξάλλου. Ένα μικρό γουρνάκι. Το είχαμε ζυγίσει προηγουμένως, ήταν 9200 τόσο περίπου, δηλαδή ούτε 10 κιλά. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, αφού το έχουμε το γουρνόπουλο, αυτό που πρέπει να κάνουμε, τι είναι. Να του ρίξουμε τα λατάκια του, τα πιπεράκια του, τη ρίγανη, το σκορδάκι του, δηλαδή φτιάξει τόσο γίνεται πιο νόστιμα. Εντάξει, εγώ θα χρησιμοποιήσω τα μείγματα, έτσι όπως είναι το lemon pepper που έχει και λεμόνι και πιπέρι και αλάτι. Εσείς κάντε ένα μείγμα, φτιάξτε ένα μείγμα με λίγο ξύσμα λεμονιού, σκορδάκι και πιπέρι. Βάλτε όπου μπορείτε, έτσι. Τέλεια. Το σκορδάκι το βάζουμε στις δύο άκρες, από τη μία μεριά στην άλλη. Εγώ είμαι έτοιμος για να το γεμίσω. Η διαδικασία είναι απλή. Ανοίγετε με τα δύο χέρια και γεμίζετε με τη γέμιση που έχετε. Θα δείτε και καλό θα είναι η γέμιση που έχετε φτιάξει να έχει λίγο κρυώσει, να μην είναι ζεστή δηλαδή κατευθείαν από τη φωτιά. Και γεμίζουμε. Κρύο το γουρνόπουλο, ζεστή η γέμιση. Φυσικό είναι να βγάζει τον ατμό. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τέτοιες μαγειρικές μου αρέσουν πολύ εμένα. Μ' αρέσουν. Βλέπετε, έχει πιει και η γέμιση, έχει πιει το νεράκι του, το κρασάκι που ρίξαμε μέσα.
θα ψηθεί τώρα και με το γουρνόπουλο που θα πάει στο φούρνο και θα γίνει τέλεια. Αν θυμόσαστε πέρσι τα Χριστούγεννα, είχαμε φτιάξει εδώ μία γαλοπούλα γεμιστή μέσα στο εργαστήριο. Πέτυχε, ήταν πάρα πολύ καλή και εκείνη. Πιστεύω να μας πετύχει και το γουρνόπουλο. Θα το δούμε βεβαίως όταν γυρίσει μετά από το φούρνο. Ωραία. Θα την πάρει όλη τη γέμιση. Μη φοβόσαστε. Γιατί ήταν περίπου για αυτό το γουρνόπουλο. Μ' αρέσει να φτιάχνω τέτοιες μαγειρικές, μ' αρέσει. Γιατί όλα είναι φρέσκα, τα φτιάχνουμε εκείνη την ώρα. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και να σας δείξουμε και σας είναι ότι αν χρησιμοποιούμε καλά υλικά, σίγουρα και το φαγητό σας θα γίνει πολύ πιο νόστιμο, έτσι. Τα έχουμε πει εξάλλου αυτά. Και το γουρνόπουλο, όπως είδατε, είναι και μικρούλι. Θα ψηθεί και γρήγορα. Μόνο που πρέπει να του δώσετε την νοστιμιά του, έτσι, να βάλετε όλα αυτά τα πραγματάκια που να βάλετε μέσα. Και είπαμε, αν δεν έχετε τα μείγματα που έχουμε εμείς, δεν πειράζει. Χρησιμοποιήστε αυτά που βάζετε συνήθως. Λοιπόν, μπήκε όλη η γέμιση μέσα. Τέλεια. Τέλεια. Προηγουμένως στα υλικά που είχαμε πει, σας έδειξα ότι έχουμε φτιάξει σπάγκο με σακοράφα. Βεβαίως. Γιατί πρέπει να το ράψουμε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα όταν το ράβουμε και κλείνει το κρέας, αυτό που γίνεται όταν ψήνεται, μένει η νοστιμιά όλη μέσα. Δεν φεύγει. Αυτή η υγρασία που έχει και το νεράκι που βγάζει με το λιπάκι του, του δίνει μια άλλη νοστιμιά. Εδώ τώρα πρέπει να το ράψουμε επίσης, γιατί έχουμε το ρύζι. Θα μας φύγει όλο το ρύζι όταν το γυρίσουμε ανάποδα. Μια σακοράφα. Ή σας είχα πει και την άλλη φορά ότι για να δέσουμε κάτι είναι απλό. Με δύο σουβλάκια καλαμάκια τα περνάμε εδώ εκεί και έδεσα. Αλλά θέλω να σας δείξω λίγο τον τρόπο εδώ που το δένουμε εμείς. Λοιπόν, ξεκινάμε από κάτω και ράβουμε κανονικά. Αφήστε λίγο και ράβουμε. Είναι και τρυφερό, το γουρνόπουλο περνάει πολύ γρήγορα. Τέλεια. Εντάξει, άλλοι μπορεί να κάνουν σταυροβελονιά, όπως το λένε οι κυρίες, δεν ξέρω. Εγώ έχω μάθει έτσι να το ράβω. Βρέστε ένα σπάγκο που να κάνει για μαγειρική. Μην πάρετε κάποια υλικά που δεν κάνει για το φαγητό κτλ. Ωραία. Έτσι, κοντεύουμε εδώ. Βλέπετε, κλείσαμε την κοιλιά. Και δώστε λίγο αέρα όταν γεμίζετε το γουρνόπουλο. Θα σας πω για ποιο λόγο. Το ρύζι που έχει μέσα ήδη θα φουσκώσει. Οπότε, δώστε του λίγο αέρα για να έχει το χώρο να φουσκώσει το ρύζι. Αν το τυγκάρετε πολύ μέσα, αυτό που θα κάνει είναι καμιά φορά να σπάσει το δέρμα του εδώ πέρα και να χυθεί από έξω το ρύζι. Δέστε το εδώ για να μπορείτε μετά πολύ εύκολα να τραβήξετε το σπάγκο. Μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Αυτό που θέλω είναι να ράψω και εδώ μπροστά, γιατί αν φουσκώσει μπορεί να φύγει και από εδώ το ρύζι. Πάντα εδώ πάνω είναι λίγο πιο σκληρό το δέρμα, αλλά θα τα καταφέρουμε.
Ναι. Λίγο ακόμα. Ωραία. Πέρασε. Οκ. Άλλη μία. Τέλεια. Όταν ξέρουμε το χασάπι μας, το έχω πει και άλλες φορές, και το έχουμε εμπιστοσύνη, ξέρουμε ότι και να μην είμαστε εδώ και γυρίσουμε και του δώσουμε μία παραγγελία, σίγουρα θα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί για έναν επαγγελματία αυτό που μετράει είναι να μείνει ευχαριστημένος ο πελάτης του. Ωραία. Του κάνουμε έναν έλεγχο να δούμε μήπως έχουμε ξεχάσει κάτι, μήπως υπάρχει καμία τριχούλα ακόμα, μήπως έχει κάποιο άνοιγμα κάπου αλλού. Όχι. Είδατε τι ωραίο που είναι. Συνήθως εδώ του ράβουμε τα αυτάκια. Γιατί του τα ράβουμε, γιατί καμιά φορά μέσα στο φούρνο παραμορφώνονται τα αυτιά, δηλαδή μπορεί να γίνουν και έτσι και αλλιώς. Εγώ θα προσπαθήσω να το τρυπήσω για να του ράψω μία μικρή. Προσπαθήστε το, κοιτάξτε, είναι εύκολο όταν είναι μικράκι. Ωραία. Να το. Απλά. Δέστε το λιγάκι. Τέλεια. Το θέμα είναι ότι όταν το βγάλετε για να το σερβίρετε στους καλεσμένους σας, πρέπει να δείξει όσο γίνεται πιο όμορφο. Οπότε το όμορφο τι λέει. Στο σπίτι σας, όταν το βάλετε για να το ψήσετε ή σε ένα χωριάτικο φούρνο, προσέξτε με τώρα να δείτε τι θα γίνει. Όταν ψήνετε το γουρνόπουλο, βγάζει το λίπος από την πέτσα εξωτερικά. Τι κάνουμε όταν είναι ζεστό το γουρνόπουλο μέσα? Όταν αρχίζει και τρέχει από εδώ αυτό το λιπάκι, επειδή θα βγάλει ένα διαφορετικό χρώμα και εμείς το θέλουμε το χρώμα του να είναι όλο ομοιόμορφο, το ξύνουμε. Και αυτό που τρέχει το λιπάκι, αν το ξύσουμε, δεν θα μας αφήσει σημάδι και από την άλλη μεριά. Και πάντα στη λαμαρίνα σας, όπως είναι, παίρνετε με ένα πινελάκι ζουμάκι και το αλείβετε. Παίρνετε ζουμάκι και τα αλείβετε. Παίρνετε ζουμάκι και τα αλείβετε για να βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ εδώ είμαι έτοιμος. Μ' αρέσει αυτό το μικράκι. Βρήκα κάτι τριχούλες ακόμα. Ξέρετε, γι' αυτό σας είπα, κοιτάξτε το καλά. Οπ, φύγανε. Έτσι. Τέλεια. Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς η τρίχα δεν θα ψηθεί μες στο φούρνο, οπότε μία ματιά, έναν έλεγχο κάντε του. Τέλεια. Θα σας αφήσω για 2 λεπτά. Θα φέρω τη λαμαρίνα εκεί που θα το βάλουμε για να το στείλουμε στο φούρνο. Θα του ρίξουμε από πάνω ό,τι πρέπει να του ρίξουμε, τα μπαχαρικά του, το λάδι του κτλ. Θα το στείλουμε να φύγει για να ψηθεί. Έρχομαι σε λίγο. Λοιπόν, ήρθε η λαμαρίνα. Στρώστε μια λαδόκολα στη λαμαρίνα. Βεβαίως, αυτή η λαμαρίνα είναι φούρνο, έτσι, για να το στείλουμε στο φούρνο, σε επαγγελματικό φούρνο. Εσείς που θα είχατε μικρότερο φούρνο στο σπίτι σας, είναι πολύ απλό. Αυτό που κάνετε είναι να λυγίσετε το γουρουνόπουλο, δηλαδή το βάζετε και κάθετε. Εμείς το θέλουμε μακρόστανο, δηλαδή όπως κάθετε, γιατί είναι μεγάλος ο φούρνος, οπότε θα μπει. Εσείς απλώς λυγίστε το, δηλαδή όλο αυτό έρχεται από κάτω και κάθετε το γουρνόπουλο. Έτσι, τώρα εμείς αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να το λαδώσουμε και να του ρίξουμε τα μπαχαρικά του. Μην τρεπόσαστε. Όσο περισσότερα του βάλετε σαν μπαχαρικά
τόσο καλύτερο θα γίνει. Προσέξτε αυτό που σας λέω, τόσο καλύτερο θα γίνει. Δεν έχω πινελάκι να το αλείψω. Θα το αλείψω με ένα χαρτάκι για να το δείτε. Έτσι, παντού, παντού να πάει το λαδάκι. Και εδώ τώρα θέλω να σας πω ένα μυστικό. Το πώς μπορεί να γίνει τραγανή η πετσούλα. Εσείς που θα το φτιάξεις στο σπίτι. Στους επαγγελματικούς φούρνους εμείς έχουμε τον ατμό. Δηλαδή πατάμε το κουμπί με τον ατμό, ρίχνει μία στραπή επάνω του ατμό και οπ, σφίγγει το δέρμα. Οπότε όπως και να γίνει αυτό θα βγει τραγανό. Ενώ εσείς εδώ, κάθε φορά που θέλετε να το δείτε, αυτό που κάνετε, πάρτε ένα ψεκαστήρι και το ψεκάζετε με λίγο νερό. Ζεστό, κρύο το νερό, οπ, σφίγγει πέτσα. Οπότε αυτή θα γίνει τραγανή όπως και να γίνει. Πρώτα θα του ρίξω αλάτι. Μην το λυπηθείτε. Γιατί φανταστείτε ότι θέλει τα αλατάκι του. Ωραία. Και μετά έχω λίγο καπνιστό. Τώρα θα μου πείτε εσείς που θα βρείτε το καπνιστό. Δεν χρειάζεται να το βάλετε εσείς. Το καπνιστό είναι, του δίνει μία μυρωδιά κάρβουνου. Και βεβαίως λίγο μπάρμπικιου. Είπαμε μπάρμπικιου, εσείς αυτό που θα βάλετε είναι να του βάλετε ριγανίτσα, πιπέρι, κόκκινο γλυκό. Κοιτάξτε ένα χρώμα που πήρε. Δηλαδή, Χρήστο, και ομό το τρώμε, τα δύο σας χεράκια και τρίψτε. 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 Παντού, από κάτω, από πάνω, τρίψτε το. Έτσι. Έτσι, 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 έτσι. Τρίψτε το. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και στο τελείωμα, αυτό που θέλω να κάνω είναι αυτό που είπαμε, έτσι, τα φτάκια. Μη μας καούνε τα φτάκια. Να ψηθούν, αλλά να μην μας καούν. Για να δείχνει πιο όμορφο. Τυλίξτε τα δύο αυτάκια με λίγο αλουμινόχαρτο. Ξέρω ότι δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αλουμινόχαρτο γιατί απαγορεύεται, αλλά τα φτάκια συνήθως δεν τα τρώμε, απλώς θα είναι για ομορφιά. Θα βρείτε τον τρόπο εσείς να τα τυλίξετε ώστε να μην σας καούνε. Έτσι, δηλαδή προστατέψτε τα φτάκια. Οκ, εγώ είμαι εντάξει. Είμαι εντάξει. Δεν θέλω να του κάνω τίποτα άλλο, γιατί θα ήταν υπερβολικό. Έχει τα πάντα. Το μόνο που πρέπει τώρα να γίνει είναι να φύγει και να πάει στο φούρνο. Εδώ θα σταματήσουμε εμείς και θα ξαναεπανέλθουμε όταν έρθει το γουρνόπουλο από το φούρνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, περάσαμε 3 ώρες σχεδόν. Είχαμε πει 2 με 2,5, περάσανε 3. Γιατί μας πέδεψε λίγο, φρεσκότατο. Πότε σφάχτηκε, θέλω να μου πεις. Αυτό είχε σφαχτεί πριν 4 μέρες περίπου. 4 μέρες. Τι να σου πω. Δεν ήθελα να το στείλω για ψήσιμο. Κι όμως, τα γύρισε. Γινό. Να το... Να το θεμαχίσουμε. Να πάρουμε μεζέ. Οπωσδήποτε θα πάρουμε μαζί. Εγώ θέλω να βγάλω στη μέση
Ξέρεις για ποιο λόγο? Για να δω τη γέννηση, ρε φίλε. Κοίτα που αγνίζει, μόλις ήρθε. Για μίλησε λίγο να δεις τι σου μιλίζει. Πολύ ωραίο. Για πάψε για τα... Θέλω να δούμε τη γέμιση εδώ. Λοιπόν, σίγουρα οι κάμερες το πιάνουνε. Τι να πω τώρα, τι να πω. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, έτσι. Εμπιστευτείτε το χασάπι σας και να δείτε τι ωραία δουλειά που θα κάνετε. Θα πάρουμε ένα μεζέ. Οσδήποτε. Έχουμε πιατάκι που θέλετε. Με το χέρι θα το πάρουμε εμείς. Γερουνάκι, τίποτα. Από εκεί κάτι. Να το. Κάτι εδώ. Κουταλάκι, κουταλάκι. Για να πάρεις γέμιση να δοκιμάσεις. Με το χέρι έτσι. Ακούστε πώς κάνετε η πέτσα. Είδατε πώς κάνει η πέτσα. Οπ. Δηλαδή... Να τσανίζει. Ναι. Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα. Δηλαδή, και εσείς στο σπίτι, αν δεν έχετε ατμό, ψεκάστε με λίγο νερό. Θα γίνει τραγανή η πέτσα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, Γινό μου, θέλω να πούμε χρόνια πολλά. Εγώ έχω φέρει εδώ, ζήτησα από τα παιδιά που πήγανε και φέρανε το γουρνόπουλο και ψωμί ζακυνθινό. Έχω κόψει και από τον κύριο Μπάστα λίγο τυρί. Έτσι, δηλαδή είμαστε για... Για μεζεδάκι. Για μεζε. Λουκούμι. Θα πάρουμε το πλασάκι μας. Και να ευχηθούμε. Θέλω να ευχηθούμε σε όλους καλή χρονιά. Έτσι. Και αν υπάρχει και κάποιος άνθρωπος που είναι δυστυχισμένος, ας έρθει μαζί μας, να βγει μαζί μας το κρασί. Να έρθει εδώ οτιδήποτε, να βοηθήσουμε και εμείς και να είναι και αυτός χαρούμενος μαζί μας. Στην υγειά σας. Γεια σας και καλή χρονιά. Για ελάτε από εδώ τώρα να πάρουμε ένα μεζέ. Για ελάτε. Εντάξει, μαζέ. Λίγο λάδι θέλει. Κατά τα άλλα είναι εντάξει. Ε, να ρίξουμε λίγο λαδάκι πάνω. Πόσο πολλά, δεν το πέσει και πολύ, εντάξει. Αγώ να το ρίξω λίγο. Ωραία, την γέμισε πάνω. Η γέμιση πρέπει να είναι εντάξει. Αλλά θέλω να σου δώσω ένα κουταλάκι να μου δοκιμάσεις και τη γέμιση. Γιατί κάναμε μία γέμιση έτσι λίγο ιδιαίτερη με τον κιμά, γιατί σου είπα να μου κόψει λίγο χοιρινό και λίγο μοσχαρίσιο. Πολύ ωραία. Special. Εμείς εδώ, όποιος πελάτης μπαίνει μέσα, θα τον κερνάμε λίγο γουρνόπουλο με λίγο τυράκι και ψωμί και θα του λέμε χρόνια πολλά. Εσείς από το σπίτι, θέλω να το φτιάξετε αυτό το γουρνόπουλο, δεν στοιχίζει τίποτα. Εγώ νομίζω ότι για 8-10 άτομα αυτό είναι εντάξει, έτσι. Πλούσιο. Με τα μεζεδάκια που δείξαμε προηγουμένως, θα κάνετε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Θα ευχαριστήσετε τους καλεσμένους σας. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά για όλους.